Καλωσορίζουμε την ομάδα εδώ πέρα, τον σεφ. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Τσακώνουμε με τον κύριο Τόλι, με ζαλίζει 10 χρόνια που τον ξέρω. Γιατί δεν θέλουμε τσακώμα στο stage. Θέλουμε αγάπη, με αγάπη. Γιατί δεν πιάνει το φαγητό, λένε κιόλας. Τώρα δεν είναι εδώ. Τι καλά θα μας φτιάξετε? Λοιπόν, Μπουρτζουκλής Παναγιώτης, executive chef. Στο κύριο. Έχω κοινό, τρελό, να έχεις υπόψη σου. Λοιπόν, εγώ είμαι στη Βιτίνα Αρκαδίας, έχω το Κόκκινα Πιθάρια, ένα πολύ ωραίο εστιατοριάκι και ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, το Νυφασία Resort. Κάθε χρόνο μου κάνει την τιμή η Περιφέρεια Πελοποννήσου και με αφήνει να παρουσιάσω ένα ταξίδι από τους νομούς με διάφορα προϊόντα που επιλέγω. Φέτος με αναγκάσανε, χωρίς να το θέλω, να ετοιμάσω ένα brunch. Το brunch είναι breakfast και lunch, δηλαδή πρωινό και μεσημεριανό, μία μίξη. Ετοιμάσαμε διάφορα, μερικώς πολύπλοκα για να μην πλήττουμε και κάνουμε μόνο toast. Ο κύριος Τόλης εκτός από toast δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο. Και σιγά σιγά θα σας δείξουμε τι ακριβώς είναι. Okay. Λοιπόν, τα παιδάκια εδώ, τα φιλαράκια μου, είναι φαν μου από το διαδίκτυο. Είναι εδώ από τη λέσχη της Δωδεκανήσου. Ο κύριος Τέλειος πίσω είναι εκπρόσωπος από τον κύριο Παναγιωτόπουλο από το Άργος. Wonder Foods. Και γενικώς θα πέσει γέλιο. Λοιπόν, ωραία. Παρακαλώ. Πολύ ωραία. Θέλετε να μας πείτε λίγο δύο λόγια για τις συνταγές? Όχι. Λοιπόν, καταρχήν, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας η Πελοπόννησος να έχει το stage αυτό και ιδιαίτερη τιμή και για το σεφ μας, αλλά και την κυρία Καλογεροπούλου, που είναι φαν της γαστρονομίας και προώθηση, που κάνει προώθηση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας όλους και από καλά. Το Δωδεκάνησα που ήρθατε στην Πελοπόννησο εδώ να παρουσιάσετε τα καλά που παράγει ο τόπος μας και την παράδοση και τις συνταγές μας. Δεν ξέρω ποια σειρά θα ακολουθήσουμε. Θα ξεκινήσει ο σεφ μας. Κοιτάξτε, ο σεφ μας είπε πολλά τώρα. Εδώ πέρα υπάρχουν fans κάτω. Θα μας βάλει σε σειρά, αγαπητέ. Ναι, ναι. Πάμε. Σεφ, εγώ μπορώ να φορέσω και εγώ την. Εσείς, βεβαίως, βεβαίως. Φεστιβάλ γαστρονομίας. Ναι, αν θέλετε να φορέσω και εγώ food stories, ναι, δεν έχω πρόβλημα, βεβαίως. Αρκεί να μου έρθει μία food stories. Εγώ θα κάνω μία εισαγωγή. Πελοπόννησος food stores. Δηλαδή μια σημαντική, ναι, θα έλεγα. Food stories ήμουν πάλι παρόν στο Άστρος. Της περιφέρειας. Στο Άστρος Κινουρίας, ναι. Είναι μια σημαντική προσπάθεια που γίνεται από την περιφέρεια γενικά της Πελοποννήσου. Έχει, θα έλεγα, καταστρώσει ένα γαστρονομικό σχέδιο ώστε να πάρει προσανατολισμό και brand name της περιοχής. Σίγουρα αναλυτικά θα μας τα πει η κυρία Καλογεροπούλου. Ναι. Σεφ, σήμερα εδώ, λοιπόν, βλέπω οργασμό. Ο κύριος Τόλης, επειδή είναι από την Ήπειρο, νομίζει ότι μπορεί εύκολα να κλέψει όλη τη δόξα της Πελοποννήσου. Αυτό δεν παίζει. Είπαμε να συνεργαστούμε. Εντάξει, ναι. Θα τα βάλουμε τα πράγματα σειρά. Λοιπόν, εμείς εδώ σήμερα, μαζί με τα φιλαράκια μου, έχουμε κανονίσει να κάνουμε ένα ταξίδι γεύσεων, το οποίο θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε μία ομελέτα, λίγο πιο πρωτοποριακή, με ένα σύγκλινο μάνι στο οποίο θα το καπνίσουμε. Τη διαδικασία θα την κάνουμε σιγά σιγά εδώ με τα φιλαράκια. Μετά θα κάνουμε ένα δίχτυ κρέπας, το οποίο θα είναι ένα για το πρωινό μας, το οποίο θα έχει τυριά τρυπολέως, εγώ έχω επιλέξει γραβιέρα και μανούρι. Βάζουμε διάφορα μυρωδικά επάνω και μέλι δριός από την περιοχή τη δική μας Βιτίνας. Θα κάνουμε ένα πρωτοποριακό. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, Ναι, δεν το έχω τελειώσει ακόμα, μην το δείχνεις. Να το δείξουμε λίγο. Όχι, όταν το τελειώσω. Θα κάνουμε ένα πρωτοποριακό κορμό πορτοκαλιού, το οποίο τα πορτοκάλια είναι από το Άργος, από την Αργολίδα. Τα έχω εμπλουτίσει με βατόμουρο και μέντα. Έχουμε δώσει άρωμα στο πορτοκάλι με κάρδαμο και λίγη βανίλια. Είναι ένας κορμός ζελατοποιημένος με αγάρ-αγάρ. Θα σας εξηγήσω τη διαδικασία, πώς γίνεται η ζελατινοποίηση για να βγει αυτός ο κορμός. Okay. Αυτό είναι. Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτό είναι τελειωμένο, μπορείς να το δείξεις. Μπορούμε να το δείξουμε. Ναι, ναι, δεν έχω θέμα. Εγώ, αλλά. Okay. Λοιπόν, από την αγαπημένη Μεσσηνία, όλοι έχουμε φάει γουρνοπούλα. Εγώ έφερα λίγη γουρνοπούλα. Έχω φέρει λίγη γουρνοπούλα από την Μεσσηνία, την οποία θα την κάνουμε σε ένα ψωμάκι, ένα φανταστικό σάντουιτς, ναι. Δουλειά μου αυτή, βρε. Okay. Και στην αγαπημένη μου Κορινθία, που έχω ζήσει αρκετά χρόνια, κάναμε κάτι pancakes κρέπες, κάναμε μια dolce leche με σταφίδα κορινθιακή. Βουαλά. Βουαλά, βουαλά. Και φτιάχνουμε ένα πλήρες πρωινό σε αυτή την κατάσταση. Καλησπέρα, κύριε Γιανακόπλε. Τα σεφ μας. Βάζετε και φρίστας. Αυτά λέγονται φυσαλίδες, ναι, ωραία. Μίλτο μου, θέλω με ένα μαχαιράκι να τραβήξουμε το κομμένο ξυλάκι προς τα έξω για να φαίνεται το story.
Okay. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι ορισμένες παραδοσιακές σπίτες που ετοιμάζαμε παλιά. Τις κάναμε οικογενειακά. Είναι ένα καρβελάκι ψωμί ζυμωτό χωριάτικο, το οποίο έχουμε αφαιρέσει στην ψύχα. Έχουμε ένα αρωματισμένο πουρέ πατάτας με αρκετά βούτυρα και τυριά και τα εμπλουτίζουμε ανάλογα με την εποχή. Εδώ έχω βάλει σπαράγγι αλιές και μία φρέσκη ντοματούλα. Πάμε κι αυτό. Είσαι πολύ καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά μπορείτε να τα φάτε όλα. Okay. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αυτά τα πέντε θα ετοιμάσουμε. Okay, σημαντικά. Σημαντικά πράγματα μας είπες, σημαντικές συνταγές, πρωτοποριακές θα έλεγα για την Πελοπόννησο. Δίνεται μια άλλη γαστρονομική αξία, αλλά καλό θα είναι όλα αυτά και όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνει η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Να τα πούμε λίγο πιο απλά, γιατί ετοιμάζεται το Πελοπόννησος Food Store, Food Stories, που θεωρώ ότι το καλοκαίρι κάνατε πολλές δράσεις. Πήγατε στο Ναύπλιο. Ναύπλιο, Άστρος. Άστρος, μισή. Ναι. Άστρο Κινουρίας. Κινουρίας. Όχι, όχι, εγώ θα σας τα πω. Okay. Θα σας τα πω για να μην κάνετε. Έχετε και το λόγο. Με συγχωρείτε. Λάθη, αγαπητοί. Κυρίως ο σεφ μας μαγειρεύει. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους και εκ μέρους της περιφέρειας Πελοποννήσου και να αναρωτηθούμε όλοι γιατί είμαστε εδώ σήμερα. Γιατί ήρθαμε εδώ στη Food Expo, που είναι μια σπουδαία έκθεση, για να προβάλλουμε όλη η Ελλάδα και η περιφέρεια Πελοποννήσου τους πιο ισχυρούς προσβεστές μας, που δεν είναι άλλοι από τα προϊόντα που παράγει ο τόπος μας. Εμείς έχουμε μια φιλοσοφία στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ότι αυτοί που δεν τιμούν τα προϊόντα που παράγει ο τόπος τους, είναι καταδικασμένοι να μην προοδεύσουν. Οπότε εμείς έτσι πολύ εντατικά και με πολύ καλή διάθεση, πέρσι για πρώτη φορά θεσμοθετήσαμε το Food Stories Πελοποννής, μία έτσι διαδρομή πάνω στα προϊόντα και πάνω στη γαστρονομία και στην παράδοση και προσπαθήσαμε έτσι να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο το προϊόν και αναρωτηθήκαμε τι πρέπει να τρώνε οι ξένοι και τι πρέπει να προβάλλουμε στους επισκέπτες όταν έρχονται στην περιφέρειά μας. Ξενόφερτα πράγματα, σίγουρα όχι. Τις παραδοσιακές μας συνταγές πρέπει να προβάλλουμε πρωτίστως και αυτά που παράγει ο τόπος μας. Οπότε ξεκινήσαμε να υλοποιήσουμε το Φεστιβάλ Γαστρονομίας της Πελοποννήσου σε 5 σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς. Ήταν η Αρεόπολη Λακωνίας, ήταν η Κορώνη Μεσσηνίας, ήταν το Άστρος στην Αρκαδία, Άστρος Κινουρίας, το Τολό, ένα πάρα πολύ επισκέψιμο τουριστικό μέρος και τελειώσαμε με τα Τρίκαλα Κορινθίας και σημάναμε έτσι και την έναρξη της χειμερινής περίοδου και κάναμε πάρα πολύ ωραίες δράσεις που προέβαλαν τον πρωτογενή τομέα και εμπλουτίσαμε γενικότερα την τουριστική εμπειρία των επισκεπτών που έρχονται εκεί. Να δούμε εμείς πώς προσεγγίσαμε λοιπόν το food and drink και πώς προβάλαμε την πλούσια γαστρονομία που παράγει η περιοχή μας. Λοιπόν, για να πριν σχεδιάσουμε εμείς οτιδήποτε, λαμβάνουμε υπόψη τα δεδομένα, αγαπητέ σεφ. Και ποια είναι αυτά. Ότι το 5% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών είναι foodies. Δηλαδή, επιλέγουν τον προορισμό τους με βάση τη γαστρονομική εμπειρία που θέλουν να ζήσουν στην περιοχή εκεί. Επίσης, το 25% του ταξιδιωτικού budget των επισκεπτών μας που καταναλώνεται στο φαγητό και στο ποτό. Το 80% των ταξιδιωτών δηλώνουν ότι το food and drink είναι κρίσιμο για τη συνολική τουριστική τους εμπειρία όταν επισκέπτονται ένα τόπο. Και το 81% των ταξιδιωτών δηλώνουν ότι το food and drink τους βοηθά να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική κουλτούρα. Τι κάναμε εμείς λοιπόν. Εισάγαμε το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Food Stories. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα ισχυρό brand. Το βλέπετε εδώ με πάρα πολλούς τρόπους, κυρίως με τη βιωματική εμπειρία αλλά και με πολλά συμπληρωματικά. Προβάλλουμε όλο το γαστρονομικό περιεχόμενο το οποίο μπορεί να δώσει ο τόπος μας. Ενισχύουμε τις συνεργασίες όλων των συντελεστών, των ξενοδόχων, των εστιατόρων, αυτοί που έχουν τα εστιατόρια, η ΣΕΦ, όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, όλοι εμπλακήκαν σε αυτό το σπουδαίο γεγονός. Και φυσικά ο στόχος πάντα είναι να επιμορφώνονται όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτά τα έτσι σημαντικά γεγονότα με διάφορες δράσεις που υλοποιούμε. Λοιπόν, γενικότερα, απαραίτητη προϋπόθεση για εμάς για να υλοποιήσουμε οτιδήποτε είναι οι συνεργασίες. Οι συνεργασίες, αγαπητοί όλοι, είναι μεταδοτικές, όπως και το χαμόγελο. Όταν ο κόσμος συνεργάζεται, πάντα οτιδήποτε γίνεται παίρνει μια σπουδαία αξία. Λοιπόν,
προσπαθήσαμε να προβάλλουμε όσο περισσότερα μέρη της περιφέρειάς μας μπορούσαμε. Κορινθία, Λακωνία, Αρκαδία, Μεσσηνία, Αργολίδα. Αναπτύξαμε ένα σύνολο δράσεων και πάντα φυσικά μέσα στις προσπάθειές μας ενισχύουμε και τη βιωσιμότητα του χαρακτήρα. Zero food waste, προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά στον τόπο, από το χωράφι κατευθείαν στο πιάτο των επισκεπτών μας. Θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα στοιχεία για να προβάλλουμε σωστά τον προορισμό και να δείξουμε ότι έχουμε ένα σεβασμό και στα προϊόντα που παράγει η γη μας, αλλά και στον τόπο μας. Λοιπόν, έχουμε κάνει λοιπόν την αρχή, όπως είπα στις τοποθεσίες τις συγκεκριμένες, όλες μας οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν και εκθέσεις τοπικών προϊόντων και μαγειρικές επιδείξεις και γευσηγνωσίες ελαιολάδου και κρασιού. Βιωματικές δραστηριότητες και εργαστήρια για παιδιά. Τα παιδιά πάντα πρέπει να αποτελούν το κύριο στοιχείο οποιασδήποτε δραστηριότητες γίνεται σε ένα χώρο. Ομιλίες φυσικά από πολλούς διακεκριμένους και σεφ και γνώστες της γαστρονομίας. Μουσική, χορευτικές επιδείξεις και φυσικά ταξίδια εξοικείωση των δημοσιογράφων. Ήρθανε πάρα πολλοί δημοσιογράφοι την επόμενη μέρα του φεστιβάλ. Τους πήγαμε στους αρχαιολογικούς μας χώρους, τους πήγαμε στα επισκέψιμα ενοπία, τους πήγαμε σε τυροκομεία, τους πήγαμε σε πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον. Όλα αυτά ήταν μια συνολική βιωματική εμπειρία, την οποία έτσι έγραψαν γενικότερα για μας τα καλύτερα την περσινή χρονιά και ευελπιστούμε και τη φετινή. Θέλω να σας πω το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες. Στο περσινό φεστιβάλ γαστρονομίας που υλοποιήσαμε στην Πελοπόννησο, συμμετείχαν 81 παραγωγοί τοπικών προϊόντων, 13 πολιτιστικοί σύλλογοι, 19 σεφ, 4 μιξόλογιστ, 23 ομιλητές, 15 εκπαιδευτές, μουσικοί, καλλιτέχνες και χορευτές. Και καταφέραμε και ενσωματώσαμε όσο περισσότερα στοιχεία μπορούσαμε κάτω αυτό το ξεκίνημα. Δηλαδή, η διασπορά αφορούσε κυρίως τους επισκέπτες στην περιοχή μας, αγαπητέ σεφ. Δηλαδή, εμείς δεν κάνουμε ό,τι κάνουμε για να λέμε τι ωραία που τα κάνουμε μεταξύ μας. Στείλαμε προσκλήσεις όλους τους επισκέπτες που βρίσκονταν στα ξενοδοχεία της εκάστοτε περιοχής και τους προσκαλέσαμε να έρθουν να δουν τι είναι αυτό που προσπαθούμε να προβάλλουμε. Ούτως ώστε όταν γυρίσουν στο σπίτι τους, όταν επιστρέψουν στο χώρο τους, στην πατρίδα τους, να πούνε: βρε παιδιά, εκεί στην Πελοπόννησο μας προσφέρανε μια μοναδική βιωματική εμπειρία. Να το πούνε και σε άλλους, γιατί ξέρουμε ότι η επιρροή από στόμα σε στόμα παραμένει ο νούμερο ένα πιο ισχυρός παράγοντας στην επιρροή του επόμενου ταξιδίου των επισκεπτών. Λοιπόν, συνεργαστήκαμε με όλους τους δήμους, με όλα τα επιμελητήρια, με όλους τους επαγγελματικούς συλλόγους, με όλους τους τοπικούς συλλόγους, με ιδρύματα και φυσικά δεν μπορούσαν να λείπουν οι πιο ισχυροί πρεσβευτές του κάθε τόπου, που δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους πολίτες που υποδέχονται τον κόσμο και πάντα τους καλωσορίζουν με χαμόγελο στα χείλη. Όλα, όλα, λοιπόν, όλα. Να σας πούμε λοιπόν τι σκοπεύουμε να κάνουμε για το 2023, για τη φετινή περίοδο. Θα κάνουμε ό,τι κάναμε και το 2022, να ξέρετε, αλλά απλώς θα το εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, θα κάνουμε μία πολιτιστική διαδρομή, ένα food trail, πολύ στοχευμένο, με ένα δίκτυο συνεργατών που έχουμε αποκτήσει, με βάση σε κάθε περιοχή ένα pop προϊόν που υπάρχει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλουμε τα pop προϊόντα μας. Επίσης, από τις ήδη εδρεωμένες εκδηλώσεις που έχουν εδρεωθεί κατά μόνας, δηλαδή έχουμε στην Μεσσηνία, για παράδειγμα, τη γιορτή της Αγκινάρας, έχουμε στην Αρκαδία τη γιορτή του Κάστανου, έχουμε τη γιορτή του Μήλου, έχουμε τη γιορτή της Μελιτζάνας, τη γιορτή των Κρεμμυδιών. Αυτές τις εκδηλώσεις που προβάλλουν τα προϊόντα μας, σεφ, θα πάμε να τις ενισχύσουμε και σε επίπεδο προβολής και σε επίπεδο συνεργασίας. Πάμε δηλαδή και στα ήδη υπάρχοντα να τους δώσουμε μια μεγαλύτερη όθηση που τους χρειάζεται. Εκτός από το φεστιβάλ που υλοποιούμε. Εμείς. Άρα, 5 ξεχωριστά φεστιβάλ γαστρονομίας, 5 εκδηλώσεις οι οποίες θα είναι co-branding, συμπαραγωγή. Ωραία. Και να πω και κάτι το οποίο θα ισχύσει μόνο για το 2023. Μπορεί να γνωρίσετε ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου... Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου διεκδίκησε και ανέλαβε
το Διεθνές Συνέδριο όλων των bloggers παγκοσμίως που ασχολούνται αποκλειστικά με ταξιδιωτικό περιεχόμενο. 400 διεθνείς bloggers επηρεαστές κοινής γνώμης για τα ταξίδια θα βρεθούν φέτος το καλοκαίρι στον προορισμό μας και θα, αυτοί στο σύνολο έχουν πάνω από 300 εκατομμύρια followers. Όπως αντιλαμβάνεστε, το μέγεθος είναι τεράστιο για την ψηφιακή προβολή του προορισμού μας. Και εμείς σαν περιφέρεια έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Κινούμαστε κυρίως με ανεξάρτητους ταξιδιώτες που μπαίνουν στο διαδίκτυο, κλείνουν μόνοι τους τα εισιτήριά τους, κλείνουν μόνοι τους τη διαμονή τους και κινούνται στην τοπική κοινωνία, πάνε στα ωραία εστιατόρια που έχει ο τόπος μας και καταναλώνουν τα προϊόντα και τις συνταγές μας. Άρα λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας πάλι όλους τους εταίρους του τουρισμού, τους εστιατόρες, τους σεφ, τους ξενοδόχους, για να πάμε πολύ δυναμικά και με ταξίδια εξοικείωσης που θα ακολουθήσουν σε όλο τον προορισμό, να προβάλλουμε τον τόπο μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προβάλλουμε, ξαναλέω, το λόγο για τον οποίο είμαστε όλοι εδώ σήμερα, που δεν είναι άλλος από τη γαστρονομία μας και τα προϊόντα που παράγει ο τόπος μας, που είναι οι πιο ισχυροί πρεσβευτές μας. Σεφ, με συγχωρείτε, έχουμε φτιάξει ένα ειδικό βίντεο για το Φεστιβάλ Γαστρονομίας και πριν προχωρήσετε, σας παρακαλώ πολύ να το δείξουμε. Κύριε, παρακαλώ. Με το φαγητό μου συστήνω τη δική μου Πελοπόννησο. Το Φεστιβάλ ταξιδεύει τον κόσμο στη γαστρονομική παράδοση του τόπου μου. Ξυπνά μνήμες και δημιουργεί σύγχρονες επιθυμίες. Μέσα από την παράδοση γινόμαστε δημιουργικοί. Έμπειροι σεφ παρουσιάζουν φάνταστες παραλλαγές από τις δικές μας συνταγές. Την περίφημη τσουχτή, κοζούνι με ψάρι, την πασπαλά, τηγανό ψωμα με τυρί, μέλι και πετιμέζι. Όλα από τη γη μας. Σε ένα σκηνικό που θυμίζει το σπίτι της γιαγιάς, αυτό που πάντα είναι γεμάτο μυρωδιές και φροντίδα. Σαν το βραδινό της τσουκάλι με το χειροποίητο τραχανά. Κάθε μαγείρισα σερβίρει ένα πιάτο και μια ιστορία. Κάθε υλικό στο καζάνι και μια ανάμνηση για το λιωμάζωμα, τον τρίγο. Η πάγκη των τοπικών συνεταιρισμών γεμάτη καλούδια, με το καπνιστό σύγκλινο, τις χειροποίητες μαρμελάδες και τα ζυμαρικά τους. Σε αυτή τη γιορτή που ετοιμάζουμε συμμετέχουν οινοποιοί, ξενοδόχοι, επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο, πολιτιστικοί σύλλογοι με τις παραδοσιακές φορεσιές. Μια γιορτή με ιστορίες γεύσεων, ανθρώπων και πολιτισμού. Αυτό είναι το Food Stories στη δική μας Πελοπόννησο. Μπράβο, στην καλύτερία. Μπράβο. Ακούγομαι. Σαν την ποδίτσα που φορώ και φορά και ο αγαπητός σεφ, μπορείτε να περάσετε από το stand της περιφέρειας Πελοποννήσου, από το περίπτερό μας. Με χαρά θα σας δώσουμε μία για να τη χρησιμοποιείτε και στην κουζίνα σας και όπου αλλού φυσικά θέλετε και να επισκεφτείτε τα περίπτερά μας και όλους τους παραγωγούς μας με τα εκλεκτά τους προϊόντα. Τους ευχαριστούμε όλους που βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μας. Εκλεκτά προϊόντα, λάδι, ελιές, κρασί, μπύρες, λαλάκια, ζυμαρικά, τα πάντα παράγει ο τόπος μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και αγκινάρες. Και σίκα, συγγνώμη, κυρία Βαλτζή. Και σίκα. Λοιπόν. Κυρία Καλογεροπούλου, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ εκ μέρους της Food Expo και της Point Hub που διοργανώνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Εγώ είμαι Λάκωνας. Και πραγματικά, πραγματικά συγκινούμε όταν βλέπω με τόσο πάθος τους ανθρώπους της περιφέρειας να προβάλλουν και τα προϊόντα και τη γαστρονομία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό να μάθουμε στην Ελλάδα τα προϊόντα της Πελοποννήσου, αλλά για εμάς ο σεφ στόχος μας είναι πώς θα μπορέσουμε δυνητικά πρώτες ύλες και προϊόντα να τα παντρέψουμε στη διεθνή γαστρονομία. Και επειδή είναι πολλές οι γαστρονομικές μας συγγένειες με το εξωτερικό, με όλο τον κόσμο, πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε ένα τρόπο να εντάξουμε προϊόντα μέσα σε αυτές τις συνταγές, γιατί εκεί είναι οι καταναλώσεις, κάτι που θέλουν και οι επιχειρηματίες και η παραγωγή. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια όμως, γιατί η Πελοπόννησος πάντα είναι πρωτοποριακή και συνεχίζει να είναι ακόμα πιο μπροστά. Σας ευχαριστώ. Θα το φορέσουμε. Το βραβείο. Εφόσον είστε και Λάκωνας, εντάξει. Λόγω του Λάκωνας ή λόγω του σεφ. Και λόγω του σεφ και λόγω του Λάκωνας. Ευχαριστώ πολύ. Και λόγω της καταγωγής. Ευχαριστώ. Με τιμά. Πολύ. Μπράβο, Μίλτο.
Πάμε, χαρά. Ναι. Πώς πάμε εδώ? Ακούσαμε πολύ σημαντικά λόγια, έτσι, για την περιφέρεια, για όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται να αναδείξουν το πρωτογενή τομέα. Σπουδαίες με παράλληλες εκδηλώσεις εξαιρετικές. Αξίζουν, θα έλεγα, θερμά συγχαρητήρια για όλη αυτή την προσπάθεια. Τώρα, ο σεφ εδώ μιλάει στο τηλέφωνο γιατί υπάρχει μια επικοινωνία. Τώρα, μάλλον δεν ξέρει τη συνταγή τώρα, από ό,τι κατάλαβα. Δώσ' του Μανέλα, λοιπόν, τάκι, συγγνώμη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις συναγές με το σεφ. Θα δημιουργήσει μια λακώνικη ομελέτα σε λίγο. Ήδη έχει δημιουργήσει τα ωραία, την ωραία πίτα που έκανε. Συγγνώμη. Με πήραν από την τηλεόραση, έρχονται τώρα. Περίμενε. Έρχονται, οκ. Okay. Λοιπόν. Και είπα το εξής. Συνεχίζουμε λοιπόν, έχουμε βάλει το χυμό πάνω. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει ένα λίτρο χυμό πορτοκαλί με 250 γραμμάρια καστανή ζάχαρη. Το έχουμε μαλακώσει και αυτό εδώ τώρα θέλουμε να το κάνουμε μια όμορφη ζελατίνα. Η ζελατίνα που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι από αγάρ-αγάρ, μια πούδρα. Την παίρνουμε από τα φύκια. Η ζελατινοποίηση γίνεται σε ποσοστό για μια σφιχτή ζελατίνη στο 3%. Ανάλογα με τη χρήση και ανάλογα με το υλικό, μπορείτε και να κατεβάσετε την ποσότητα και να την ανεβάσετε. Για να αρωματίσουμε, θα βάλουμε κόκκους από κάρδαμο. Okay. Το ρίξαμε. Ναι. Και ο κύριος Στόλης εδώ, στο 1 λίτρο θέλουμε 30 γραμμάρια αγάρ-αγάρ. Εδώ είναι, ρε. Και θα βάλουμε το αγάρ-αγάρ για να αρχίσει να δουλεύει σαν ζελατίνα που είναι, σαν ασπίξ style. Πρέπει να βρεθεί για μερική ώρα σε σημείο βράσης. Όταν θα βγάζει το βρασμό του, τότε αρχίζει και ενεργοποιείται όλη αυτή η ζελατίνα, η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή. Αν την πάμε σε πιο λίγη ποσότητα, στο 2% μέχρι 1,5%, πολλοί θα δείτε πάρα πολλά εστιατόρια τα οποία έχουν κάτι τέτοια πραγματάκια, που κάνουν διάφορους ζελέδες αρωματικούς από μπατζάρι, από κρεμμύδι, από λάδια, από μαϊντανό ή το οτιδήποτε. Η διαδικασία που χρησιμοποιούν είναι αυτή. Όταν γίνεται ζελατίνα και μας κρυώσει, μετά τη βάζουμε σε ένα μπίμερ, μπλέντερ, ένα υπερβολικά πολύ στροφομηχάνημα, και την κάνουμε ζελέ αφού την περάσουμε από ένα πολύ λεπτό σινουά, και έτσι έχουμε μια ομογενοποίηση. Τι είναι αυτό? 30. Αυτό είναι, ούτε 3 δεν είναι. 31. 0-30. Πάμε. Έλα να με βοηθήσει, γιατί δεν ξέρει ούτε τα γραμμάρια, ρε φίλε. Αυτοί άλλα ζυγίζουν, ξέρεις. Ναι, οκ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό εκεί που έχουμε φτιάξει είναι στη μέση. Είναι ένας κορμός από χυμό πορτοκάλι, τον οποίο για να μην είναι τελείως στιφό, θα του βάλουμε πολύ ωραία μούρα. Και για να δώσουμε και ένα spicy άρωμα, θα βάλουμε και φύλλα μέντας. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Τα φύλλα μέντας που τα έχουμε, φίλε μου. Μέντα. Μέντα. Εγώ το πήρα γιατί νομίζω την κάμερα. Λοιπόν, από ένα φύλλο μέντας θα βάλουμε σε κάθε μία βάση από αυτή εδώ τη φόρμα που έχουμε. Επειδή η ζελατινοποίηση με το αγάρ-αγάρ είναι πάρα πολύ σκληρή, μην ζεστάνετε το αγάρ-αγάρ και πάτε να το φάτε ζεστό, θα υπάρχει θέμα, σοβαρό. Πρέπει να τα αφήσετε να ολοκληρωθεί και ύστερα, αφού γίνει ζελατίνα, τότε μπορούμε να αρχίσουμε τη βρώση του. Έλα, μανάλη μου. Λοιπόν. Ο κύριος Ιορδάνης ήρθε. Πού να, η Ιορδανή, έλα ρε φίλε, σε ψάχνουμε από το πρωί δηλαδή. Ένα λίτρο, ναι, το 3%. Πρέπει να το αφήσουμε να πάρουμε μια βράση, θα μοιράσουμε μετά εδώ, έλα μου. Με βρήκες, έτσι, μπράβο. Ναι, ο κύριος Ιορδάνης είναι ανταποκριτής από την ΕΡΤ1. Α, εδώ είμαστε. Α, οκ. Έγινε. Είναι από την ΕΡΤ1 και τώρα θα πέσει γέλιο. Ό,τι πεις εσύ. Λοιπόν, με το που θα πάρει μια βράση και θα δουλέψει, μετά το μοιράζουμε πάνω εδώ όμορφα και το βάζουμε στην άκρη να... Όχι. Πρέπει να πάρει βράση κανονική. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε να κάνουμε το κάπνισμα στο σύγκλινο. Το σύγκλινο τι είναι? Είναι ένα καπνιστό χοιρινό.
το οποίο το βράζουμε με αλάτι, παστώνεται και ύστερα ξεκινάνε άλλες διαδικασίες. Στην περιοχή που έχουμε επιλέξει, η οποία είναι κάτω Μάνι, άκρα Μάνι, τι κάνουν, βράζουν το χοιρινό, το παστώνουν, το βγάζουν έξω, το κρεμάνε μπροστά από ένα φούρνο και καίνε χοντρά κλονάρια από φασκομιλιές. Αυτό είναι το νούμερο ένα original. Τώρα, οι περισσότεροι την κάνουν με έγχυση όπως την κάνουμε κι εμείς. Έχει ξεφύγει τόση πολύ παραδοσιακότητα. Αλλά η βασική συνταγή είναι αυτή. Okay. Λοιπόν, τα αυγά είναι χωριάτικα, είναι από τα λαγκάδια, από ένα κακομαθημένο αυγουλά που έχω εκεί. Τσακωνόμαστε, θέλει να μου ανεβάσει την καρτέλα μισό ευρώ. Την καρτέλα και έχει γίνει μπρόγκ στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, πώς το βλέπουμε. Δεν πρόκειται να σου δες έτσι. Ναι, δεν πρόκειται να το δεις να δένει. Ναι. Okay. Λοιπόν, εκεί. Σιγά σιγά. Δεν κάνει, μην ανησυχείς. Λοιπόν, ένας πανεύκολος τρόπος για να δημιουργήσουμε ένα ζελέ, το αρωματίζουμε με ό,τι θέλουμε. Κυρία Άλισσα, τα σέβη μας. Okay. Λοιπόν, η Ιορδάνη... Ναι. Ναι, μανάρι μου. Αυτό είναι ο κορμός πορτοκαλιού, δίπλα είναι... Ναι, κρέπα, κορυφιακή σταφίδα, okay. Ίδιο είναι. Okay. Αυτό είναι ένα ψωμάκι αργαδικό, είναι μια πίτα πατάτας. Τα υπόλοιπα, ναι, τώρα κάνουμε το, γιατί βγαίνει τώρα το σύγκλινο, το οποίο, αν θέλεις να δείξουμε, ναι, αν θέλεις να δείξουμε την ένχυση με τους καπνούς και όλα αυτά που είναι λίγο εντυπωσιακό... Εγώ το κρατάω, όταν θα κάνουμε τη σύνδεση, okay, έγινε. Όχι, το... πώς? Σύγκλινο, μάνις. Ναι, με αυγά, μία ομελέτα. Αυτό εδώ, ανάβουμε ένα καπνό, του βάζουμε καπνό για να πάρει άρωμα από φασκόμηλο. Μπορείς, ναι. Εντάξει, okay. Λοιπόν, παρακαλώ. Τον κύριο Τόλι, τον ξέρεις. Λοιπόν, να βάλουμε μια σειρά, είναι... γιατί υπάρχει και κοινό που ακούει, ναι, και θέλω να δούμε τις συνταγές. Ο Γενικός Διευθυντής. Εσείς θα κάνετε τη δουλειά σας κανονικά όπως θέλετε. Ωραία. Πάμε τώρα στις συνταγές. Δηλαδή, εμείς τις συνταγές τώρα θέλω να δει ο κόσμος. Βεβαίως. Συγγνώμη. Είπες προηγουμένως ότι έχεις ένα παραδοσιακό. Υπήρχε μάλλον ο παραδοσιακός τρόπος καπνίσματος στο, ναι, στο σύγκλινο. Ναι. Εσύ τώρα θα μας δείξεις μια άλλη τεχνική. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα απλό παστό χοιρινό. Ναι. Το οποίο εμείς θα το αφήσουμε 10 λεπτά μέσα στον καπνό. Okay, από εδώ. Ναι. Okay. Αυτό ανάβουμε. Αυτό, αλλά αυτό θα το κάνουμε με τον κύριο Ιορδάνη. Θα το σετάρουμε, θα προχωρήσουμε στο επόμενο πιάτο. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Επόμενο πιάτο. Το επόμενο πιάτο είναι η ομελέτα. Λοιπόν, όχι, η ομελέτα είναι αυτή. Okay. Okay. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε τη... έλα μου. Η κρέπα είναι αυτή. Ναι. Με ένα διαφορετικό τρόπο. Ναι. Ωραία, το κατεβάζουμε, okay, κάτω να το δει ο κόσμος. Το κατεβάζουμε κάτω. Είμαστε έτοιμοι. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, μία συνταγή για κρέπα, αυτή που φτιάχνει ο κύριος Καρούμπας. Ένα λίτρο γάλα, 350 γραμμάρια αλεύρι. Αν την πάμε για pancake, θα πρέπει να βάλουμε μέσα ζάχαρη για να την κάνουμε γλυκή. Και θα βάλουμε δύο κρόκους αυγών. Okay. Ναι, αλλά είδα ένα διαφορετικό τρόπο κοψίματος εκεί πέρα. Αυτά, ναι, τα μυστικά. Θα τα δείξουμε. Ένα τηγανάκι, παιδιά. Ένα δηλαδή, τηγανάκι. Τα μυστικά είναι αυτοί, ο τρόπος παρασκευής που το κάνεις. Το πιο έξυπνο είναι αυτό. Ναι, βάλε ένα τηγανί. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, να δουλέψουμε με ένα λάδι από κάποιο κύριο από εδώ ή να δουλέψουμε με τα δικά μου. Ναι, βεβαίως, ένα λαδάκι. Και δεν ξέρω αν θέλει να μας μιλήσει και κάποιος για το λάδι του κιόλας. Καλό είναι χαρά τώρα. Αν είναι καλό να μιλήσουν οι παραγωγοί. Αν υπάρχει, ναι, κάποιος, ναι, παραγωγός, γενικά είναι να μιλήσει. Παναγιώτης να μιλήσει για το προϊόν Μπουρτσουκλής. Του. Μετά ψήγμα, Μπουρτσουκλής. Ναι. Είναι όλοι στα περίπτερα, okay, μάλλον δεν είναι κάποιος. Αυτό, ναι, όταν θα μου πεις. Η κυρία Καλογεροπούλου είναι εκπρόσωπος της Πελοποννήσου, από την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα πρέπει και αυτή να κάνει ένα χαιρετισμό. Α, μόνο εγώ. Οκ, έγινε. Ωραία. Ωραία. Άρα ο λόγος είναι δικός σου, μπορούμε, ναι, να συνεχίσουμε. Ξεκινάμε, ναι, τις συνταγές, παρουσιάζεις, ωραία, τον τρόπο παρασκευής, okay, και τα υλικά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε το μείγμα της κρέπας.
για pancake είναι, έχει bake pounder και η ίδια συνταγή πιο πριν. Το αφήνουμε φουσκώνει, ομογενοποιείται και η τακτική αυτή που κάνουμε για να βγει ένα δίχτυ, δεν κάνουμε ολοκληρωμένο το pancake όπως το κάνουμε. Κάνουμε ένα σχήμα. Ωραίο. Σε αυτή εδώ την κατάσταση. Ωραία. Μαρίς, δώσ' μου. Παρακαλώ. Οκ. Πες μου. Πάρε λίγο χαρτάκι. Ωραίος. Λοιπόν, το story είναι αυτό εδώ. Βγαίνει ένα δίχτυ στην ουσία, το οποίο ό,τι μας δίνει, όταν εμπλουτίζουμε τα υπόλοιπα υλικά, δεν είναι τόσο βαριά, δεν έχει τόση κρεπένια υφή και επειδή είναι αλμυρής παραγωγής, βάζουμε με τυριά, τα οποία είναι τρυπόλεως, έχουμε βάλει μέλι δριός. Okay. Τώρα με αυτό εδώ το επαγωγικό δεν το μπορώ εγώ. Είναι το τυγάνι, δεν μου βγαίνει. Συνεχίζει την επόμενη συνταγή, εγώ okay. Τελειώσω αυτή. Ναι. Λοιπόν, το story μας είναι αυτό εδώ στην κρέπα, αλλά τώρα με την επαγωγική εστία δεν μου βγαίνει καλά. Υγρά αέρια δεν θα βάλουν ποτέ εδώ. Άρα τα κενά αυτά που δημιουργούν στην ουσία... Ναι, τα δημιουργούμε εμείς σε ένα δίχτυ, χτενίζοντας όμορφα. Γέμιση, ναι, ναι. Γέμιση. Και έτσι απλώνουμε, βάζουμε τα δίχτυα μας κάτω και όταν κανονικά αυτή αντιρολάρης κολλάει με το μέλι και την κόβεις με τα φέτες και είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει και σε επίπεδα όμως. Σε επίπεδα έχουμε κάνει την γλυκιά κρέπα. Okay. Εντάξει. Γιατί αλλιώς θα πέσουν όλα τα υλικά μέσα. Ωραία. Ένα έξυπνο τρίκ ήταν αυτό, έτσι. Τρίκ, ναι. Τρίκ. Okay. Ακανόνιση. Πάμε μετά την ομελέτα, είπαμε. Έχουμε μία ομελέτα. Τώρα, ναι, η ομελέτα είπαμε θα την κάνουμε με τα παιδιά. Τελευταία. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη γουρνοπούλα μας. Πάμε λοιπόν αυτό το παραδοσιακό προϊόν, έτσι. Όλοι την έχουμε γευτεί. Άρα λοιπόν, η γουρνοπούλα, όπως το είπες Παναγιώτη... Όχι, εντάξει, μην ανησυχείς. Okay. Έφυγε αυτό. Άρα, ναι, η γουρνοπούλα, ναι. Όπως είπαμε, είναι ένα παραδοσιακό προϊόν πελοποννησιακό. Δεν υπάρχει ναι. Άνθρωπος που να επισκέπτεται την Πελοπόννησο. Στη Μεσσηνία, ναι, έχουμε την γουρνοπούλα. Παντού υπάρχει αυτό το προϊόν. Είναι, θα έλεγα, μια παράδοση που θα την αναδείξεις με έναν τρόπο δικό σου τώρα. Ωραία. Ωραία. Εδώ, θα κάνουμε ένα σάντουιτς τους. Βεβαίως. Στην Αρκαδία έχουμε κάτι προμηθευτές, ο κύριος Παράσχος. Διαμέσου αυτού ο κύριος Αλμπινιώτης έχει προϊόντα ζύμης, τα οποία μας έχει προσφέρει τα ψωμάκια του. Κόβουμε το ψωμάκι, θα το αλείψουμε με βούτυρο. Θα το αλείψουμε με βούτυρο και θα το βάλουμε να το φουρνίζουμε. Όση ώρα θα μας χρειαστεί να κόψουμε και να φτιάξουμε την γουρνοπούλα μας. Άρα θα το βάλουμε στο φούρνο, να ναι, ζεσταθεί βεβαίως, λίγο, βεβαίως, να λιώσει το βούτυρο ναι. Μάλλον. Με λίγο θαλασσινό αλάτι. Με λίγο αλαθινό. Ωραία. Έχουμε βάλει το φούρνο, είναι προθερμασμένος, καίγεται. Okay. Η γουρνοπούλα είναι ψημένη ήδη. Ναι, μανέρι μου. Λες να περίμενα να ψήσω τη γουρνοπούλα τώρα. Αυτή ήταν σοου εδώ πέρα, να ψήνα μια ωραία γουρνοπούλα, βλέπει και το κοινό. Αυτή την αγάπη okay. που έχουμε όλοι γι' αυτό. Λοιπόν, το ψωμάκι μας το οποίο θα δημιουργήσουμε αυτό εδώ. Γιατί μου πότε να σας φέρω μια ολόκληρη και το κεφάλι μαζί. Αυτό θέλαμε, αυτό θέλαμε να το δείχνουμε εδώ, να το παρουσιάσουμε όμορφα. Παρ' όλα αυτά. Άρα, στην ουσία θα κάνουμε ένα ωραίο έξυπνο σάντουιτς στην ουσία σωστός. Και θα αναδείξουμε το προϊόν αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, για να κάνουμε μια ωραία σάλτσα η οποία θα πηγαίνει με τη γουρνοπούλα μας, τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μουστάρδες, διάφορες. Λοιπόν, θέλουμε μια απαλή μουστάρδα κίτρινη για να έχουμε πολύ ωραίο χρώμα. Okay. Θα βάλουμε δύο κουταλάκια. Χρειαζόμαστε μια αντιζόν με συναπόσπορο η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή. Θα βάλουμε και αυτή εδώ. Και θέλουμε και μαγιονέζα. Δώσ' μου ένα άλλο κουταλάκι. Ναι. Ευχαριστώ. Και μαγιονέζα. Okay. Αυτή είναι μια κλασική... Okay. Μια κλασική... Να ανακατεύω εγώ, έτσι. Ναι, να βάλουμε λίγο πιπεράκι για να το φτιάξουμε και όπως θέλουμε. Λίγο πιπεράκι. Okay. Ωραία. Μια επικάλυψη στην ουσία για το σάντζ κάνουμε τώρα. Ναι, βεβαίως. Νίκο μου, καθάρισε μου λίγο αυτό το ξυλάκι. Και έχει αυτό το χρώμα το ωραίο που σίγουρα δεν έχει με τη γουρνοπούλα μας, έτσι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν δύο τινά. Ή κόβουμε πολύ λεπτή τη γουρνοπούλα μας και τη βάζουμε κρύα, ή διαφορετικά τη ζεσταίνουμε στο τηγάνι. Αν τη ζεστάνουμε στο τηγάνι, πρώτα θα βάλουμε τη μουστάρδα μας επάνω στο τηγάνι να ζεσταθεί και θα κουμπάμε τη γουρνοπούλα. Οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ νηστεύω. Ναι, είμαστε στη διαδικασία των νηστείων τώρα. Εντάξει, πολύ. Ναι. Και πρέπει να το σεβαστούμε. Εντάξει, μανάρι μου. Οκ. Ναι. Λοιπόν,
Η γουρνοπούλα μας είναι εδώ τρυφερή και όμορφη. Οκ. Okay. Έλα. Νίκο, κοίτα το ψωμάκι μας λίγο, σε παρακαλώ. Θα προσθέσουμε κάποιο λαγανικό. Ναι, ναι, ναι. Ντομάτα, ναι. Μαρούλι. Τώρα θα τα δεις όλα. Οκ. Okay. Τι άλλο μυστικό έχεις που την κάνει η ευγέστη. Θα στα δείξω εγώ τώρα όλα, μην ανησυχείς. Λοιπόν. Ναι, ναι. Παραγιώτη, η γουρνοπούλα σεφ, πόσο χρόνο θέλει η ολόκληρη για να ψηθεί, δηλαδή. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, στη γουρνοπούλα τι κάνουν οι. Πάμε να δούμε λίγο αυτή τη διαδικασία. Οι παράξενοι τύποι. Έχουν ειδικές σύρικες μεταλλικές και ρίχνουν μέσα νερό. Για να μην χάνουν βάρος. Εντάξει. Διαφορετικά, η γουρνοπούλα, η απώλειά της πλησιάζει 40%. Τώρα, για να ψηθεί καλά μια γουρνοπούλα, χρειάζεται κλίβανο. Ο κλίβανος δουλεύει από τους 170 μέχρι τους 190. Ανάλογα τι είδους ζωντανού έχετε βάλει μέσα. Okay. Υπάρχει ένα ειδικό τύμπανο στα σφαγεία που ανεβαίνουν πάνω οι γουρνοπούλες και τις χτυπάνε για να μαλακώσει το λίπος με το δέρμα, ούτως ώστε να γίνει τρυφερό το λίπος για να μπορέσει να ψηθεί και να γίνει διαχωρισμός. Αυτό που βλέπουμε. Μετά, after shave, balsam. Ξυρίζεται όλη ομορφαίνει, φτιάχνεται. Και στο τέλος, τα μοναδικά αρωματικά που δέχεται η γουρνοπούλα είναι ξύλο κανέλας. Απορροφά ό,τι άσχημο άρωμα υπάρχει από χοιρινό. Ακούμε πάντα γουρνοπούλα, γιατί η γουρνοπούλα δεν μυρίζει. Αυτό έχει το ιδιόμορφο. Το αρνητικό στα χοιρινά, τα αρσενικά, που δεν ξέρει πολύ ο κόσμος, έχει να κάνει με ορισμένα αγκία νεύρα, τα οποία είναι κοντά στην ουρήθρα και εκεί οι σφαγείς δεν μπορούν να το πετύχουν και γι' αυτό έχουν άσχημα αρώματα. Είναι το μόνο αρνητικό. Και γι' αυτό όταν πηγαίνουμε κάπου να ζητήσουμε, επιδιώκουμε πάντα να είναι γουρνοπούλα. Okay. Okay. Λοιπόν, το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Πόσες ώρες δεν μου είπες. Οι ώρες είναι minimum 6. Minimum 6. Τώρα, αν πάμε σε φούρνους αυτούς που δουλεύουμε εμείς με αέρα και όλα αυτά, το σωστό είναι να. Συντομεύεις λίγο. Ναι, το σωστό είναι να είναι σκεπασμένες στις 6 ώρες και μετά να ανεβαίνουμε στους 220 βαθμούς για μία ώρα, ούτως ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Λοιπόν. Να βάλω dressing. Ο κύριος Τόνης θα βάλει dressing, θα βάλει μόνο πάνω. Μόνο πάνω. Μόνο πάνω. Okay. Okay. Έβαλες και κάτω, Το έχουμε. Χαλαρά. Πάμε. Ναι, δώστε μου δύο λεπτάκια. Μόλις τελειώσει ο σετ. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο φρέσκο μπατζάρι, το οποίο το έχουμε τρίψει στο τρίφτη το χοντρό. Αυτά okay. Πες μας τη συνταγή αυτή. Θα τη δεις όλοι εδώ, βρε. Δηλαδή, το μαρινάρισμα αυτό πώς γίνεται. Είναι η ζύμωση που λέμε εμείς τώρα, είναι όχι, η καινούργια μόδα. Όχι, δεν είναι η ζύμωση. Ζυμώσεις έχω κάνει διατριβή. Ωραία. Τίποτα. Είναι ένα απλό μπατζάρι το οποίο είναι βρασμένο. Βρασμένο και κομμένο ζουλένα στο πιστεύω. Όχι ζουλένα, στον τρίφτη το χοντρό. Τρίφτη, okay. Ναι, το οποίο δίνει τη διαφορετική του υφή. Μια άλλη ναι. Γεύση, έτσι. Okay. Ζαχαρίζα, τέτοια βάζεις. Όχι. Okay. Εδώ βάζω τα μαρουλάκια μου. Okay. Στο μπατζάρι είπα. Βάζεις τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Okay. Όχι. Μου αποφεύγεις να τα λες όλα. Πώς να πω μόνο. Μυστικοπάθεια βλέπω στις συντάγες. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ωραία. Θα απλώσουμε όμορφα το χοιρινό μας. Εδώ τώρα, αυτό που ήθελα στο μπατζάρι είναι να βάλω λίγο σκηνό πράσο, να μας δώσει άλλο ένα spicy άρωμα. Νίκο, ανοίγει. Έχουμε και τα γάντια. Δεν γίνεται. Το ξύλο, να το παρουσιάσουμε στο ξύλο. Συγγνώμη. Εδώ, το έχω. Ναι, ναι, ναι. Στο ξύλο θα γίνει παρουσία. Στο ξύλο, να ναι. Το φέρω. Ναι, ναι. Okay. Ναι, δώσ' μου. Όχι, θα το κόψω εγώ γρήγορα. Ναι, μανάρι μου. Πώς. Ναι. Νικό. Έχεις αναπτήρα. Αναπτήρα έχεις. Ωραία. Λοιπόν, τσάιβς. Εκεί. Πολλά. Συγγνώμη. Ένα σάντουιτς θα έλεγα με μεγάλη δυναμική εδώ πέρα στη διατροφή. Εντάξει, αλλιώ. Δεν είναι για έναν αυτό τώρα. Λοιπόν, κάπου έχω κάτι ωραία ξυλάκια. Έχουμε άλλο. Έχουμε άλλο ξυλάκι. Έχω μέσα. Εδώ. Ναι, ναι. Θα προσθέσουμε κάτι άλλο. Στην ουσία, όχι να το κόψουμε όμορφα. Okay, αλλά έπρεπε. Να το κόψουμε κάτω. Ναι, okay. Όχι, άφησε το μου εδώ. Ωραία. Να το κατεβάσουμε κομμένο όμορφο.
Λοιπόν, από τον κύριο Αλμπινιώτη μας έκανε χορηγία εδώ τα ψωμάκια του. Ναι, τα φοράω τώρα. Ναι. Τα ζικ-ζακ μου αρέσουν αυτά. Φίλε, και πώς θα το βλέπει ο κόσμος. Η εμφάνιση είναι το πάνω. Πώς... Τίποτα. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα θέλω για το σεφ εδώ. Το αξίζει. Χειροκρότηση. Λοιπόν, και επειδή... Εξαιρετικό το σάντουιτς, χορταστικό μπραντς για το μπραντς. Άρα χαρά, είμαστε προς το τέλος. Υπάρχει κάποιος παραγωγός να μιλήσει. Να μας μιλήσετε για το λάδι σας. Α, okay, έλατε σας. Πάνω αν θέλετε. Okay. Λοιπόν, είναι κοντά μας παραγωγή άνθρωποι του πρωτογενή τομέα. Του πρωτογενή τομέα. Παιδιά, λίγο ησυχία, αν έχετε δικαιοσύνη. Να σου πω λίγο. Λίγο. Ναι, κλείσε μου το μικρόφωνο. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Γεια σας σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ την Περιφέρεια, ευχαριστούμε όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ. Χαίρομαι πολύ που μπορείτε και μαγειρεύετε με παραδοσιακά προϊόντα και φυσικά το ελαιόλαδο στη Μεσσηνία είναι ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα. Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή της Ανδρούσας, είμαστε κοντά στην αρχαία Μεσσήνη και παράγουμε την ποικιλία την Κορονέικη. Είναι η πιο χαρακτηριστική ελληνική ποικιλία και η εταιρεία είναι από το 1904, πέμπτη γενιά, στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά. Πιο κοντά, ωραία. Βλέπετε δύο προϊόντα. Τώρα θα μου πείτε, η Κορονέικη μπορεί να έχει δύο προϊόντα. Κι όμως το λάδι διαφοροποιείται ανάλογα με το φρουτόδες, το πικρό και το πικάντικο. Έτσι λοιπόν, όταν μαζέψω ξεχωριστή περίοδο, διαφορετική περίοδο, μπορεί να έχω ένα πιο έντονο φρουτόδες, μπορεί να έχω ένα πιο πράσινο άρωμα, μπορώ να έχω ένα πιο ήπιο άρωμα. Άρα για να διαφοροποιηθούμε, έχουμε το Early Harvest, όπου μαζεύεται τέλος Οκτώβρη. Γίνεται, ελοποιείται την ίδια μέρα και το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ έντονο λάδι. Πολύ πικρό, πολύ πικάντικο για τους σεφ. Να πω ότι πάει πολύ ωραία με χόρτα, με ρόκα. Με ρόκα. Κάτι να αναδείξει την πικράδα του. Με πρασινάδα, ωραία. Με πρασινάδα, με σαλάτες. Και το Κορονέικη, το Mid Harvest, μαζεύεται ένα μήνα αργότερα, γύρω στο τέλος Οκτωβρίου. Είναι λίγο πιο ήπιο στο πικρό και στο πικάντικο, όμως το φρουτόδες του έχει αυτά τα πράσινα χόρτα. Μας αρέσει και χαιρόμαστε πολύ να παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας και να τα δείχνουμε αυτά. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια το ελαιοτριβείο είναι επισκέψιμο, είναι ανοιχτό και ξεναγούμε και Έλληνες και ξένους επισκέπτες στη Μεσσηνία, στη γαστρονομία της Μεσσηνίας, ακριβώς, στα προϊόντα μας, για να μπορούν να δουν πώς θα διαλέξουν ένα ποιοτικό ελαιόλαδο όταν θα πάνε στη χώρα τους. Τι κάνει ένα ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο. Αν ρωτήσω τι είναι το εξαιρετικά παρθένο, δύσκολα να πούμε ακριβώς τι κάνει ένα ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο. Οπότε είναι πολύ σημαντικά στοιχεία που δίνουν υπεραξία στον τόπο, στο προϊόν και φυσικά και στην επιχείρηση. Να είστε καλά, ενδιαφέροντα. Μας βρίσκεται στην Ανδρούσα Μεσσηνίας. Η εταιρεία λέγεται Μεσσηνιακό και το ελαιοτριβείο μας The Olive Roots. Έχουμε Instagram, Facebook, The Olive Roots. Όλα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι κάποιος άλλος παραγωγός που θέλει να μας μιλήσει για το προϊόν του. Λοιπόν, υπάρχει διάθεση από κάποιον άνθρωπο του πρωτογενή. Έλατε μαζί μας. Είμαστε προς το τέλος της παρουσίασης για την Πελοπόννησο. Ακούσαμε εξαιρετικά πράγματα. Γευτήκαμε, θα γευτούμε εξαιρετικά πράγματα, εξαιρετικά προϊόντα. Άρα, μιλάμε με τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο. Ωραία, είναι δικό σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να δείξουμε τα προϊόντα μας και τι ακριβώς κάνουμε. Έχω την ευκαιρία Φιωρίτο, λέγομαι Ζανίκος Ιωάννης. Εμείς παράγουμε σε πετρόμιλο παραδοσιακό ταχίνι. 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 Να έρθετε να το δοκιμάσετε. Είμαστε με μία... Η εταιρεία μας είναι από τον παππού, ο οποίος μας έδειξε από Μικρά Ασία τα πρώτα βήματα όσον αφορά την επεξεργασία, όλο το κομμάτι αυτό. Και η εικόνα του είναι το κάτι άλλο και η γεύση του κυρίως. Γι' αυτό σας λέω να έρθετε να το δείτε. Βεβαίως. Είμαστε στην Αθήνα, στο Ήλιον, έχουμε ένα εργαστήριο και έχουμε πετρόμιλο. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, okay. Να έρθετε λοιπόν να ψωνίσετε από την Αθήνα. Εμάς μας να ξαναρθούμε.
Δέστε το όμως το ταχύνι αυτό, ωραία. Δέστε τα προϊόντα μας. Είναι κάτι ξεχωριστό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πρωί. Ένα superfood προϊόν, το ξέρουμε, το αγαπάμε. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πελοπόννησος. Ελάτε μαζί μας. Ποιο προϊόν εσείς παράγετε? Χαρά, θα μιλήσετε μαζί. Ξέρετε τι, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Σε 3 λεπτάκια θα μπορούμε για το προϊόν. Ωραία. Ελάτε μαζί μας, ελάτε. Νίκη το πρώτο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Πέστε μας δύο λόγια για το προϊόν και γενικά τις ιδιαιτερότητες που έχει στην παραγωγή. Εγώ είμαι από τη Σοφία της Φύσης. Κλείνουμε. Παράγουμε βιολογικά προϊόντα από σταφύλι. Είμαστε Wisdom of Nature. Και έχουμε πετιμέζι, ξύδι, γλυκόξιδο, βαλσαμικά, τα οποία είναι όλα βιολογικά. Βρισκόμαστε στην Εμαία Κορινθίας, στο Κούτσι συγκεκριμένα, είναι η έδρα μας. Και η βάση μας είναι το Αγιοργήτικο και ο Ροδίτης. Είμαστε από τη γενέτειρα του Αγιοργήτικου. Οπότε και τα προϊόντα μας είναι σύμφωνα με αυτό. Εξαιρετικά προϊόντα, να ξέρετε ότι οι σεφ πλέον μαγειρεύουν με το πετιμέζι, το έχουν δίπλα τους. Είναι βασικό στο. Οι εποχές είναι, θα έλεγα, ρομαντικές με το πετιμέζι να μαγειρεύεις. Εμείς το έχουμε και σαν αντικατάστατο στη ζάχαρη, ωραία. Γιατί το δικό μας είναι βιολογικό, οπότε δεν έχει σάκχαρα και επιπλέον συστατικά και τέτοια συντηρητικά. Ναι, ναι, αυτό είναι η βαλσαμική μας κρέμα. Αυτό εξαιρετικό. Είναι το γλυκόξιδο με μήλο που κρατάτε. Έχουμε τη βαλσαμική κρέμα, γίνεται. Το πετιμέζι και το βαλσάμικο το κλασικό, το παλαιωμένο. Εξαιρετικά προϊόντα, βοηθάνε τους σεφ, βοηθάνε τη γαστρονομία. Αυτά είναι, θα έλεγα εγώ, τα τελευταία τελειώματα που κάνουμε εμείς οι σεφ για να πάρει την αξία το φαγητό. Την υπεραξία. Την υπεραξία. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω στο σημείο αυτό. Γενικά την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ήταν μια παρουσίαση, θα έλεγα, μοναδική. Μας έφερε αναμνήσεις από τα προϊόντα της Πελοποννήσου.